Να πιάσουμε το κομμάτι των υγειονομικών επιπτώσεων. Υπάρχουν και αν ναι, ποιες είναι. Θα προκύψουν σοβαρά υγειονομικά προβλήματα. Βλέπουμε εικόνες με καταβλισμούς. Βλέπουμε χωρίς την στοιχειώδη υγιεινή σε πολλές περιπτώσεις. Εκεί στην Τουρκία, που βέβαια σε αυτές τις περιοχές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές νότια Τουρκία και στα σύνορα με Συρία, οι υποδομές ποτέ δεν ήταν ικανοποιητικές. Έτσι δεν είναι πολλά τα προβλήματα. Από τι εξαρτάται η σοβαρότητα μιας υγειονομικής απειλής? Άλλο ένα ερώτημα. Θέλω να καλωσορίσω και να υποδεχτώ εδώ στην εκπομπή την κυρία Κική Σονίδου, την πρόεδρο του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου και διευθύντρια βέβαια πρωτοβάθμιας περίθαλψης Λονδίνου. Κυρία Σονίδου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και πάλι και ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είμαι απόψε μαζί σας. Πραγματικά ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει πολύ και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι και ήρθε καιρός να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Κατά πόσο σας απασχολεί η γενικότερη υγειονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτό το τμήμα της Τουρκίας αλλά και βέβαια δίπλα στη γειτονική Συρία? Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει να σας συγχαρώ δημοσίως, γιατί είστε πραγματικά μέσα στο θέμα και μέσα στην πραγματική διάσταση του προβλήματος, γιατί έχουμε μείνει στις φυσικές καταστροφές, στα κτίρια και φυσικά στην σημαντική απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά θέτεται ένα θέμα συγκλονιστικό που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο θα ασχοληθούμε στην ελληνική δημοσιογραφία με αυτό, αλλά είναι μια κατάσταση που την έχουμε ξανατιμετωπίσει σε άλλες χώρες μετά από μεγάλους φωνικούς σεισμούς, και τα υγειονομικά προβλήματα και οι προκλήσεις είναι τεράστια, και θα πω λίγο πιο συγκεκριμένα. Και είμαι σίγουρη εδώ, σε μια χώρα όπως η γειτονική μας Τουρκία, έχει πάρα πολλά θέματα και ούτε έχει τις καλύτερες υποδομές και συνθήκες. Τι να πούμε για τη Συρία, για την εμπόλεμη κατάσταση, για όλα τα προβλήματα που έχει. Ήδη αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις, και αν κρίνουμε και από άλλες του παρελθόντος, είναι ο κίνδυνος να εμφανιστεί τέτανος. Έχει χαθεί πάρα πολλοί κόσμος από τέτανο, από επιπλοκές. Χολέρα, τύφος, διάρειες, υπατήτιδες, λοιμώδη νοσήματα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι εγκλωβισμένος ή κόσμος που έμεινε εγκλωβισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουν πολύ σοβαρά τραύματα, κατάγματα, ανοιχτές πληγές. Αυτές οι πληγές, για όσους επιβίωσαν ή θα επιβιώσουν, θα ετοιμολυνθούν. Υπάρχει κίνδυνος σύψης, διασποράς μικροβίων, αιματογενός. Υπάρχουν άνθρωποι που θα υποστούν amputation, συγγνώμη, μου έρχεται η αγγλική λέξη, όταν αφαιρούμε ένα μέλος, ακροτηριασμό. Θα υποστούν ακροτηριασμούς. Θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στις εγκαταστάσεις του νερού. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η χολέρα. Η Συρία ούτως ή άλλως έχει μεγάλα προβλήματα και από πέρσι είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 85-88.000 περιστατικά χολέρας, γιατί οι άνθρωποι έβρισκαν εναλλακτικές λύσεις ύδρευσης όσον αφορά το πόσιμο νερό, αλλά και το ποτισμό των χωραφιών τους. Παίρνανε μολυσμένο νερό από τον Εφράτη και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχαν πάνω από 78.000 κρούσματα χολέρας. Σε μια εποχή σύγχρονη να έχουμε χολέρα. Όλες αυτές λοιπόν οι υποδομές, που δεν ξέρω σε πόσο καλό επίπεδο ήταν και στην Τουρκία, φανταστείτε πόση μόλυνση θα υποστεί το υδρευτικό του σύστημα, το σύστημα ύδρευσης, πόσο θα εξαπλωθούν ασθένειες, πόσα παράσιτα θα υπάρξουν στο έδαφος, στο νερό, ποιοι είναι πιο ευάλωτοι, τα παιδιά. Πόσο λοιπόν κινδυνεύουν τα παιδιά? Οι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις περιπτώσεις, η πιο ευάλωτη κατηγορία είναι τα παιδιά. Περισσότερο και από ηλικιωμένους. Ναι, ηλικιωμένοι και τα παιδιά, αυτές οι ακραίες ηλικιακές ομάδες πάντα είναι πιο ευάλωτες, αλλά τα περισσότερα θύματα που καταγράφονται είναι συνήθως στα παιδιά. Υπάρχει ένα ανάλογο παράδειγμα, τα έμαθα και εγώ στο μεταπτυχιακό μου στο Χάρβαρντ, ότι στην Αϊτή που έγινε τεράστιο σεισμός το 2010, αντιμετωπίσανε ανάλογες προκλήσεις και φανταστείτε και μικρότερη χώρα, και χάσανε περίπου 9.000 ανθρώπους από τέτανο. Κάτι τόσο απλό που εμβολιαζόμαστε. Άλλο ερώτημα. Πώς έχουν εμβολιαστεί οι άνθρωποι? Είναι εμβολιασμένοι, είναι προστατευμένοι? Ποιες ήταν οι συνθήκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή παροχής βασικών υπηρεσιών σε αυτούς τους ανθρώπους πριν το σεισμό? Πόσο προστατευμένοι είναι? Τι θα συμβεί με λοιμώξεις, επιπλοκές, λοιμώξεις αναπνευστικού, όπως είπα, υπατήτηδες, υπατήτηδα Α, μεγάλο πρόβλημα.
Τι θα γίνει με... Υπάρχουν και άλλα βέβαια παράσιτα, λεϊσμάνια, και αυτό πολύ άσχημο, και αυτό το παρατηρούμε. Έχουν γίνει μεγάλοι σεισμοί στον Ινδικό ωκεανό, στο Κασμίρ, στο Πακιστάν το 2005. Ναι. Και εκεί είδαμε τρομερές επιδημίες, χολέρα, υπατήτιδα, γαστρεντερίτιδες, αφυδατώσεις, επιπλοκές. Και τίθεται και ένα τεράστιο ερώτημα. Υπάρχουν αρκετά νοσοκομεία και δομές υγείας για να περιθάλψουν αυτούς τους ανθρώπους? Πού θα τους πάνε? Μήπως καταστράφηκαν και αυτές? Υπάρχει επαρκές προσωπικό? Μήπως και αυτοί έχουν τραυματιστεί? Τι θα γίνει με τα χειρουργεία? Τι θα γίνει με μονάδες εντατικής? Δηλαδή, σοβαρό το ενδεχόμενο να προκληθεί μια τοπική επιδημία κατά κάποιο τρόπο πάνω σε συγκεκριμένες ασθένειες. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η συζήτηση θα ήταν διαφορετική στο κομμάτι της υγειονομικής αντιμετώπισης αν δεν διανύαμε μια περίοδο κορονοϊού και πανδημίας? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και αυτή, γιατί σίγουρα και η Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι όλες, η Τουρκία επλήγει σοβαρά και αυτή από τον κορονοϊό. Αυτό ήθελα να πω. Και μην ξεχνάμε ότι οι υποβαθμισμένες περιοχές και οι περιοχές που έχουν σοβαρές κοινωνικές ανισότητες, αυτές έχουν πληγεί περισσότερο. Γιατί υπάρχει πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο, δεν υπήρχε και επαρκής πρόσβαση σε υγειονομικές μονάδες, αλλά και σε εμβολιασμό. Πιθανόν αποδεκατισμένοι και αυτοί σε ένα σημαντικό ποσοστό, ίσως μη εμβολιασμένοι, ίσως πολύ φτωχοί, ίσως άνθρωποι που δεν είχαν επαρκή περίθαλψη, ακόμα πιο ευάλωτοι, ακόμη πιο αδύναμοι, και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πολύ πιο ευάλωτοι και στις επιπλοκές από όλα αυτά τα προβλήματα και τα νοσήματα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα χειρουργικά, τα κατάγματα, τα τραύματα, ο κίνδυνος σύψης, μολύνσεων, τα λοιμώδη νοσήματα, πολύ βασικό. Κάποια από τα πιο συχνά που είπαμε, να σκεφτούμε και δύο άλλα πράγματα, γιατί είπαμε για τα παιδιά. Τις εγγύους, τις σκέφτηκε κανείς? Πόσες γυναίκες θα υπήρχαν άλλως, άραγε έγκυες? Δεν γνωρίζω. Το ίδιο στη Συρία, το ίδιο στην Τουρκία. Πώς θα γεννήσουν αυτές οι γυναίκες? Θα είναι ασφαλείς? Μήπως επισπευθεί ο τοκετός τους? Θα γεννηθούν γερά παιδιά? Θα είναι τα παιδιά αυτά ασφαλή μετά αν χρειάζονται περαιτέρω φροντίδα? Δεν το ξέρουμε. Θα γεννηθούν με κάποια προβλήματα? Δεν το ξέρουμε. Και επίσης, το βασικότερο όλων για μένα, που θα το δούμε μακροπρόθεσμα, ναι, σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα μιλάμε για πιο βραχυπρόθεσμα φαινόμενα, τι θα γίνει με τα ψυχικά νοσήματα, τι θα γίνει με την κατάθλιψη, με το στρες, το μετατραυματικό στρες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί νοσοκ. Ένας άνθρωπος που είναι 2-3-4 μέρες κάτω από τα χαλάσματα, αποκλείεται να είναι ψυχολογικά σταθερός και η ψυχική του υγεία να είναι... Ψυχικά νοσήματα, τα οποία τα βλέπουμε και εκδηλώνται και στην περίπτωση της πατρίδας μας Ελλάδας ως απόρρια της υγειονομικής κρίσης, όπου πιέστηκαν οι άνθρωποι και σιγά σιγά βγαίνουν και κάποια ψυχοσωματικά, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αλλά και κάποια ψυχολογικά θέματα τα οποία θα κληθούν να τα αντιμετωπίσουν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η Ελλάδα έχει να φοβάται κάτι από αυτή την υγειονομική απειλή που έχει, που βρίσκεται στην και έχει εκδηλωθεί, σιγά σιγά εκδηλώνεται στη γειτονική Τουρκία? Κοιτάξτε, μόνο δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι αν υπάρξει χολέρα ή μια έξαρση πατήτηδας ή λοιμωδών νοσημάτων θα μεταφερθούν μέσω του Αιγαίου στην Ελλάδα. Όχι, πρέπει να υπάρχει μια επαφή. Δεν έχουμε κοινά στοιχεία ή υδρευτικά συστήματα. Θα πρέπει αυτές οι ομάδες, μόνο αν μετακινηθούν προς τον αλλαδικό χώρο, οι άνθρωποι που θα έρθουν σε επαφή, αν στείλουμε υγειονομικές αποστολές να τους βοηθήσουν, αλλά είμαι σίγουρη, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που έστειλε ομάδες και πρέπει να στείλει, και ίσως και περισσότερες, και ακόμα περισσότερο στη Συρία, αυτοί οι άνθρωποι που θα έχουν σε επαφή θα έχουν κάποιον εξοπλισμό. Σίγουρα αυτοί είναι πιο εκτεθειμένοι, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς πρέπει να φοβηθούμε. Όσον αφορά τα θέματα ψυχικής υγείας, ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε. Φανταστείτε σε πολλαπλάσια κλίμακα στο Ηνωμένο Βασίλειο, φανταστείτε τι θα γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να σας πω, επειδή ειδικά τον πληθυσμό του της Συρίας ήταν το θέμα της ψυχιακής μου στο Χάρβαρντ, έχουν τρομερά προβλήματα υγείας, πολύ άσχημα ψυχολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα, καταλαβαίνετε αυτό πόσο θα επιδεινωθεί και πόσο δυνατότερο θα γίνει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταλανιστεί από ένα εμφύλιο, από 1000 λοιμώξεις, από στερήσεις, έχουν εξυσπητωθεί. Άρα έχουμε σε βάθος χρόνου να πούμε πάρα πολλά, και κάποιοι που κάνουν μελέτες και σε μεγάλα πανεπιστήμια του δυτικού κόσμου είναι σίγουροι ότι θα βρουν πάρα πολλά να πούν και να συζητήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο. Δεχτήκαμε σήμερα το μεσημέρι, μόλις γνωστοποιήσαμε την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή, ένα ερώτημα από τηλεθεατή, ο οποίος μας ρώτησε, εκτός ατζέντας η συγκεκριμένη ερώτηση της σημερινής μας συζήτησης, αν έχουμε εξελίξεις, επειδή είστε πάντα ενήμεροι, αν έχουμε εξελίξεις στο κομμάτι του ετήσιου εμβολίου του κορονοϊού. Ναι.
του αιτήσου εμβολίου, αν θα καθιερεθεί ως αιτήσιος εμβολιασμός. Ακριβώς και από πότε θα έχουμε αυτή την εξέλιξη, σωστά. Δεν έχουμε θεσπίσει ακόμη σαφή χρονικά πλαίσια, δεν γνωρίζουμε και το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Εδώ ακόμα είμαστε στη φάση που έχουμε κάνει και την πέμπτη δόση, να την πω έτσι. Βασικά είναι οι δύο βασικές και τρίτο μπούστερ στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό ανά εξάμηνο κυρίως το πάμε. Έχουμε πολλά κρούσματα κορονοϊού. Είχα σήμερα δύο ασθενείς όταν με πήρε συνεργάτη δάσας. Είχα δει μόλις δύο ασθενείς με κορονοϊό. Έχουμε μείνει στις μεταλλάξεις Kraken και Όρθρους που είχαμε την τελευταία φορά. Αλλά στο θέμα του εμβολιασμού παραμένουμε σε αυτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχουν βγει κατευθυντήριες οδηγίες. Μα λένε, ξέρετε, κάθε χρόνο θα το κάνουμε. Το ξέρουμε. Θεωρητικά το ξέρουμε. Αλλά δεν το έχουμε δει γραπτό. Κοιτάμε ειδικά στις ευπαθείς ομάδες κάθε 6 μήνες να κάνουν ένα booster για να είμαστε καλυμμένοι. Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, σας ευχαριστώ θερμά.